Μαζί μας ο ουρολόγος, χειρουργός, Δόκτωρ Βασίλης Πουλάκης. Γιατρέ, καλή σας μέρα και καλώς ήρθατε. Καλώς σας βρήκα, καλή σας ημέρα. Κοπιάστε την παρέα μας. Σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Για να δώσουμε πολλές συμβουλές σήμερα σε άντρες και γυναίκες. Εγώ είχα αποφασίσει ότι θα φροντίσουμε μόνο για τους άντρες, αλλά εσείς μου είπατε ότι όλα αυτά τα οποία θα πούμε αφορούν και τις γυναίκες. Γι' αυτό, κυρίες και κύριοι, 77-77-10-88, το τηλέφωνο μας ανοιχτό για σας. Για ερωτήσεις και απορίες για τον γιατρό μας, θα μάθουμε πώς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε καταστάσεις δύσκολες για χρόνια πριν, που ήταν αδύνατο αυτό που σήμερα η ιατρική έχει φτάσει. Γι' αυτό είμαι σίγουρη ότι θα σας αρέσει πολύ το στούδιο μας. Σας ακούμε, γιατρέ, τώρα. Πού θέλετε να επικεντρωθούμε? Κοιτάξτε να δείτε, ο βασικός σκοπός ενός χειρουργείου είναι να λύσουμε ένα σοβαρό πρόβλημα. Παλιότερα κάναμε μεγάλες τομές και αυτό που λέγαμε μεγάλη τομή, μεγάλος χειρουργός, μεγάλη επέμβαση. Mm-hmm. Σήμερα προσπαθούμε από μικρότερες τομές, με μικρότερη καταστροφή, φροντίζοντας πρώτα απ' όλα τον ίδιο τον ασθενή, να πετύχουμε το ίδιο ακριβώς αποτέλεσμα, χωρίς να τον ταλαιπωρήσουμε, με λιγότερες αιμορραγίες, με ταχύτερη ανάρρωση και φυσικά με καλύτερα αποτελέσματα. Αυτά στην ουρολογία βρίσκουν την απόλυτη εφαρμογή. Για παράδειγμα, μπορούμε να χειρουργήσουμε τον καρκίνο του προστάτη, να δώσουμε λύση ίαση στον άντρα, αλλά χωρίς να επηρεάσουμε και την ποιότητα ζωής του. Δηλαδή, για παράδειγμα, να του διατηρήσουμε την εγκράτεια των ούρων, που είναι η βασική ποιότητα ζωής, τη στήση του. Επίσης, να κάνει ένα χειρουργείο χωρίς να ταλαιπωρηθεί, με λίγες μέρες νοσηλείας και χωρίς προβλήματα. Επίσης, γιατί οι γυναίκες. Mm-hmm. Οι γυναίκες επίσης έχουν νεφρά. Δεν είναι μόνο οι άντρες που έχουν νεφρά. Mm-hmm. Οι γυναίκες επίσης καπνίζουν πολύ. Το κάπνισμα είναι ένας προδιαθεσικός παράγοντας στην εμφάνιση του καρκίνου του νεφρού ή προβλημάτων του νεφρού. Μπορούμε λοιπόν να αφαιρέσουμε το προβληματικό νεφρό ή μέρος του νεφρού το οποίο πάσχει, χωρίς να κάνουμε μεγάλες τομές, και για τη γυναίκα είναι επίσης ένα θέμα αισθητικής. Λοιπόν, με μικρές τρυπούλες να έχουμε το ίδιο αποτέλεσμα, πολύ καθαρό χειρουργείο και επίσης το πιο σημαντικό, καλύτερα αποτελέσματα σε σχέση με το ανοιχτό χειρουργείο. Γιατρέ, έχουμε τις διαφάνειες, θέλετε να μας πείτε τι βλέπουμε σε αυτές τις διαφάνειες? Πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Λοιπόν, εδώ βλέπουμε στον καρκίνο του προστάτη ότι η ριζική προστατεκτομή, η οποία πρέπει να συνοδεύεται ανάλογα με την περίπτωση με την ανάλογη λεμφαδενεκτομή, δηλαδή να αφαιρέσουμε εκείνα τα φίλτρα τα οποία μπλοκάρουν την επέκταση του καρκίνου, δηλαδή τους λεμφαδένες, και να διατηρήσουμε όμως ταυτόχρονα την ποιότητα ζωής, δηλαδή τη διατήρηση της θητικής λειτουργίας, επίσης και τη διατήρηση της εγκράτειας των ούρων. Η ριζική προστατεκτομή, λοιπόν, είναι η πρώτη εφαρμογή της ρομποτικής χειρουργικής στην ουρολογία. Και εκεί είναι ο μεγάλος αριθμός των επεμβάσεων των οποίων κάνουμε. Και τα αποτελέσματα αυτής της επέμβασης? Όταν τα στάδια της κακοήθειας είναι αρχικά, ο ασθενής είναι σε καλή φυσική κατάσταση, μπορούμε να πούμε είναι άριστα. Μετά το χειρουργείο, το μόνο που λείπει από τον άντρα είναι ο προστάτης του. Όλα τα υπόλοιπα τα έχει. Και την εγκράτεια και τη στήση του, και έκανε ένα χειρουργείο χωρίς να το θυμάται. Λέει, δεν πόνεσε, έκανα χειρουργείο, δεν υπέφερα. Και επιπλέον είναι ελεύθερος από κάθε κακοήθεια. Είναι υγιής πάλι όπως ήταν πριν. Ποιες περιπτώσεις τώρα θα αντιμετωπίσετε, εκτός από τον καρκίνο του προστάτη, για άντρες και γυναίκες, για να μας ακούσουν και αυτοί που χρειάζεται να κάνουν και το καθυστερούν λόγω του ότι υπάρχουν περιπτώσεις που δεν μπορεί να καθυστερήσουν. Κάποιοι όμως σου λένε πρέπει να κάνεις αυτή την εγχείρηση ή σε βάθος χρόνο, επειδή αλλιώς θα έχεις αυτό το πρόβλημα. Και φοβούνται και δεν μπαίνουν κάτω από τον ιστέρι, ακριβώς για αυτούς τους λόγους. Φοβούνται τα σημαδάκια, φοβούνται τη μεταγχειρητική περίοδο, όλα αυτά. Τις επιπλοκές, τα προβλήματα ακριβώς. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε από τις γυναίκες. Επειδή οι γυναίκες. Το θέμα της αναισθησίας, βέβαια. Mm-hmm. Να ξεκινήσουμε από τις γυναίκες, μια και οι γυναίκες στο ωραίο φύλλο έχει την προτεραιότητα. Mm-hmm. Θα μιλήσουμε για μια ειδική πάθηση των γυναικών, που είναι η χαλάρωση και η πρόπτωση των γενετικών οργάνων. Mm-hmm. Πολλές γυναίκες οι οποίες μετά από γένες, μετά από μια ορισμένη ηλικία, έχουν μια χαλάρωση των γενετικών οργάνων, το οποίο είναι ένα εντελώς αντιαισθητικό θέμα, το οποίο προδιαθέτει και σε ουρολοιμώξεις, υποτροπιάζουσες ουρολοιμώξεις, δυσκολία κατά την επαφή. Επίσης, είναι ένα κοινωνικό πρόβλημα το μια γυναίκα να αισθάνεται ότι κάτι υπάρχει ανάμεσα, ότι κάτι προβάλλει, δηλαδή είναι χαλαρό το πιελικό της έδαφος. Λοιπόν, σε μια τέτοια γυναίκα μπορούμε να δώσουμε λύση με τη ρομποτική χειρουργική, με μία μέρα νοσηλείας, και να επανέλθουν όλα τα γενετικά όργανα στην πραγματική τους θέση και να εξαλείψουμε ταυτόχρονα, αν συνυπάρχει. Δεν θα γίνει εκτίμηση από εσάς από πριν, δηλαδή. Φέβαια, εννοείται. Να έχει γίνει ό,τι χρειάζεται. Ναι, ακριβώς. Οι γυναίκες αυτές το γνωρίζουν. Τα συμπτώματα αυτά, ό,τι χρειάζεται η γυναίκα, γιατρέ. Κοιτάξτε να δείτε, ότι το χρειάζεται είναι οι υποτροπιάζουσες ουρολοιμώξεις, η αίσθηση ότι υπάρχει ένα προβάλλον όργανο που βγαίνει έξω από τον κόλπο, που προβάλλει έξω από τον κόλπο. Μιλάμε για χαλάρωση. Για ακράτεια. Ακράτεια, ακριβώς. Ναι. Είναι σημάδια τα οποία θα
θα εκλάβει σοβαρά μια γυναίκα, θα πάει στο γιατρό της, στον γυναικολόγο της ή στον ουρολόγο της και μετά ανάλογα θα παραπεμφθεί για το αντίστοιχο χειρουργείο, εφόσον το χρειάζεται. Για αυτές τις περιπτώσεις χρειάζεται η γυναίκα να προετοιμαστεί ιδιαίτερα όσον αφορά τις θεραπευτικές επεμβάσεις. Ναι, βέβαια. Πώς, τι πρέπει να ξέρει. Πρέπει να ξέρει ότι το αποτέλεσμα το οποίο θα έχει μετά το χειρουργείο θα είναι άριστο. Και γι' αυτό το εγγυάται και η ρομποτική χειρουργική. Αλλά η ρομποτική χειρουργική δεν είναι, να σας το πω, το μαγικό ραβδάκι του Χάρι Πότερ το οποίο όλα τα θεραπεύει. Είναι ακριβώς έτσι πρέπει να το πούμε, να το καταλάβει και ο κόσμος, ότι η ρομποτική χειρουργική δεν είναι το μαγικό ραβδάκι του Χάρι Πότερ το οποίο όλα τα φέρνει στο φυσιολογικό τους έτσι όπως ήταν πριν. Το ρομπότ το χειρίζεται ένας άνθρωπος. Ένας χειρουργός, ο οποίος αν έχει την εμπειρία, πραγματικά χειριζόμενος αυτό το τέλειο μηχάνημα, μπορεί να φέρει το τέλειο αποτέλεσμα. Δηλαδή, είναι ένα θαυματουργό όργανο, να σας το πω, αλλά σε χέρια θαυματουργά, πραγματικά θα δώσει λύση στο πρόβλημα το οποίο υπάρχει. Δεν υπάρχουν καθόλου επιπλοκές μετά τη ρομποτική αυτή θεραπεία? Κοιτάξτε, οι επιπλοκές είναι ένα θέμα το οποίο εξαρτάται από δύο παράγοντες. Ο πρώτος παράγοντας είναι το τι υλικά, το τι εργαλεία έχουμε στα χέρια μας, σε τι κατάσταση βρίσκεται από την άλλη πλευρά ο ασθενής και ένας τρίτος επίσης σημαντικός παράγοντας είναι η εμπειρία του χειρουργού. Όσο μεγαλύτερη είναι η εμπειρία του χειρουργού, τόσο λιγότερες είναι οι πιθανότητες να έχουμε επιπλοκές. Και όσο σε καλύτερη φυσική κατάσταση και σε αρχικά στάδια είναι ένα πρόβλημα, μία πάθηση, τόσο καλύτερα μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε χωρίς προβλήματα και επιπλοκές. Λοιπόν, να ανοίξουμε και τηλεφωνικές γραμμές. Έχουμε ακόμα λίγο χρόνο στη διάθεσή μας, αν δεν κάνω λάθος η παραγωγή να μας ενημερώσει. Και αν θέλετε να πάμε και σε άλλες διαφάνειες, να δούμε τις διαφάνειες και ανοίγουμε τώρα τηλεφωνικές γραμμές, κυρίες και κύριοι. Εδώ τι βλέπουμε, γιατρέ? Εδώ βλέπουμε για τις ρομποτικές επεμβάσεις οι οποίες γίνονται στην ουρολογία για παθήσεις καλοήθης του προστάτη και της ουροδόχου κύστης, όπως για παράδειγμα σε μια υπερμεγέθη καλοήθη υπερπλασία του προστάτη, όπου δεν μπορούμε μια τέτοια πάθηση να την αντιμετωπίσουμε με τα συμβατικά μέσα μέσα από την ουρήθρα. Μπορούμε ρομποτικά να δώσουμε λύση σε αυτό το πρόβλημα χωρίς ανοιχτό χειρουργείο. Επίσης, τέτοιες παθήσεις καλοήθη υπερπλασία του προστάτη, υπερμεγέθη δηλαδή, να σας το πω ότι ο προστάτης έχει μεγαλώσει, έχει γίνει όχι απλά ένα μικρό μανταρινάκι, ένα μεγάλο πορτοκάλι, ένα πεπόνι. Μα γίνεται τέτοιο μέγεθος δηλαδή? Ναι, βέβαια. Σε παραμελημένες καταστάσεις, βέβαια. Παραμελημένες, δηλαδή σε πόσο χρονικό διάστημα μπορεί να γίνει και να. Έχουμε 60 ρίδες οι οποίες έχουν ένα πολύ. 60, και δηλαδή... έχει ξεκινήσει αυτό από. Έχει ξεκινήσει, να φανταστούμε ότι ο προστάτης, το φυσιολογικό μέγεθος του προστάτη είναι ένα κάστανο. Αυτό κατάδειξε να έχει γίνει, να σας το πω, μια μπάλα του τέννις. Σε βάθος χρόνου, δηλαδή με 10 χρόνων, 15 χρόνων. Όχι, μια καλοήθη υπερπλασία του προστάτη ξεκινάει συνήθως από τα 35 μας χρόνια. Σιγά σιγά. 35, μα τόσο χωρίς. Από τότε ξεκινάμε να γυρνάμε. Το από πίκτης, τα 35 δηλαδή αρχίζει. Παίρνεις την κατηφόρα σιγά σιγά. Πάμε στις τηλεφωνικές μας γραμμές, γιατρέ. Κυρία Μαρία έχει να μας ρωτήσει, να σας ρωτήσει μάλλον κάτι. Κυρία Μαρία. Ναι, καλημέρα σας. Σας ήθελα να ρωτήσω οι εγχειρήσεις αυτές πού γίνονται και πώς αστοιχίζουν για τις γυναίκες, για τα συμπτώματα που είπε ο γιατρός προηγουμένως ότι... Ακούστε τον γιατρό μας. Ναι, τις επεμβάσεις αυτές τις κάνουμε εδώ και εδώ στην Κύπρο. Έχουμε το πιο καινούριο ρομποτικό μηχάνημα, τον Da Vinci SI, έτσι κι αλλιώς δεν υπάρχει άλλο ρομποτικό σύστημα στην ουρολογία. Γίνεται στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο, είναι ιδιωτικό θεραπευτήριο. Έχουμε ομάδα και γυναικολόγων έμπειρων σε τέτοιες επεμβάσεις και φυσικά και δική μου η εμπειρία η ανάλογη από το θέμα της ουρολογίας που μπορούμε να συνδυάσουμε για να κάνουμε αυτές τις επεμβάσεις. Τώρα, τέτοιες επεμβάσεις δυστυχώς δεν καλύπτονται από τα κρατικά ταμεία που ιδιωτικές ασφάλειες καλύπτουν. Αλλά είναι ένα θέμα το οποίο θα πρέπει να κουβεντιαστεί και να συζητηθεί. Καλύπτονται από τις ιδιωτικές ασφαλίες. Ναι, καλύπτονται. Κάτω από ειδικές προϋποθέσεις. Πόσο στοιχίζει ένα περίπου αυτές οι επεμβάσεις? Κοιτάξτε να δείτε, δεν είμαι στα οικονομικά ο αρμόδιος να σας απαντήσω, αλλά με βάση τα δεδομένα τα οποία έχουμε, θα σας πω το αντίστοιχο το οποίο υπάρχει στην Ελλάδα και ζούμε στον ελλαδικό χώρο. Τέτοιες επεμβάσεις πριν την περίοδο της κρίσης κάτω από 15.000 δεν κόστιζαν. Μιλάμε για τη μισή τιμή σήμερα. Μισή τιμή χωρίς να υπάρχει μια νύχτα στο ένα βράδυ νοσηλείας. Ένα βράδυ νοσηλείας και μετά φεύγει ο άνθρωπος και δεν χρειάζεται τις 7 μέρες που πρόβλημα, είναι παλιά. Το πρόβλημα με το κόστος της ρομποτικής επέμβασης είναι το εξής. Ότι η ρομποτική η χειρουργική είναι μονοπόλιο. Μία εταιρεία το βγάζει στον κόσμο το ρομπότ. Δεν υπάρχει άλλο ρομπότ. Να σας το πω διαφορετικά. Οπότε οι τιμές οι οποίες πουλάει αυτή η εταιρεία στην Ιαπωνία, που η μισθή είναι 2 και 3 φορές παραπάνω από ό,τι είναι εδώ στην Κύπρο ή και στην Ελλάδα, οι ίδιες τιμές είναι και στην Ελλάδα, δηλαδή έχει μια παγκόσμια πολιτική τιμών αυτή η εταιρεία. Οπότε το κόστος από εκεί ξεκινάει. Λοιπόν. Εξαρτάται, φαντάζομαι, και από την επέμβαση που θα κάνει ο καθένας. Βέβαια, και εξαρτάται φυσικά και από το γεγονός αν έχουμε επίπλοκες, αν έχουμε προβλήματα, γρήγορη ανάρρωση και όλα αυτά. Αυτό είναι θέμα. Πάμε στις διαφανείες, γιατρέ, να τις καλύψουμε όλες και έχουμε και άλλες ερωτήσεις από τον κοινό.
Λοιπόν, εδώ πέρα μιλάμε για μια καλοήθη πάθηση, την στένωση στην πυελαιωρητηρική συμβολή. Μια τέτοια πάθηση αφορά και άντρες και γυναίκες. Mm-hmm. Μπορεί να δώσουμε λύση με τη ρομποτική επέμβαση και φανταστείτε, για μια καλοήθη πάθηση, για ένα απλό στένωμα στον ουρητήρα που μπορεί να καταστρέψει τον νεφρό σε ένα βάθος χρόνου, να δώσουμε λύση με τη ρομποτική χειρουργική. Μέσα σε 1-2 μέρες ο ασθενής έχει βρει τη λύση του και μιλάμε για νέα άτομα, νέους άντρες και γυναίκες, χωρίς σημάδια και με άμεση επιστροφή στην καθημερινή τους δραστηριότητα. Γιατρέ, ρωτάνε αν η βιταμίνη Ε βοηθάει τους άντρες να αντιμετωπίσουν τον καρκίνο ή να καθυστερήσουν ή να προλάβουν την εμφάνιση του καρκίνου του προστάτη. Δεν υπάρχουν μελέτες οι οποίες να λένε ότι έτσι και καταναλώσουμε πολλές ποσότητες βιταμίνης Ε θα έχουμε μια πλήρη αντικαρκινική δράση. Πάντως η βιταμίνη Ε λόγω της αντιοξειδωτικής της δράσης προλαμβάνει ή να σας το πω μπορεί να βοηθήσει την πρόληψη διαφόρων μορφών καρκίνου. Όταν το παίρνουμε κάτω από ιατρική συνταγή, δηλαδή με την έννοια ότι χορηγείται και με τη συγκατάθεση του γιατρού μας, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα, μπορούμε να την παίρνουμε άφοβα. Mm-hmm. Άλλες επεμβάσεις όπως για παράδειγμα η κυρσοκύλη. Μπορεί με την χειρουργία αυτή. Πολύ καλή ερώτηση. Είναι μια πάρα πολύ καλή ερώτηση. Είναι μια απλή επέμβαση στον άντρα. Μπορεί να γίνει ρομποτικά και έχουμε τα ίδια και καλύτερα αποτελέσματα σε σχέση με το ανοιχτό χειρουργείο. Είναι ένα θέμα κόστους όμως. Γιατί, να σας το πω, η κυρσοκύλη είναι μια σχετικά απλή επέμβαση που μπορεί να γίνει ανοιχτά. Κοστίζει πολύ λιγότερο. Με το ρομπότ κοστίζει ακριβότερο. Δηλαδή, να σας το πω εγώ διαφορετικά. Αν το κόστος. Μιλάμε για ένα απλό ταξίδι το οποίο θα κάναμε από Αθήνα Θεσσαλονίκη. Αν το κόστος του αεροπορικού ταξιδιού να πάμε από Αθήνα Θεσσαλονίκη ήταν το ίδιο κόστος με το να πάμε με το κτέλι με το λεωφορείο από Αθήνα Θεσσαλονίκη, με ποιο μέσο θα προτιμούσαμε να πηγαίναμε? Φυσικά με το αεροπλάνο, όλοι μας. Λοιπόν, αυτό είναι θέμα κόστος. Είναι θέμα κόστος, είναι και θέμα εμπειρίας. Γιατρέ, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλες αυτές τις κρίσιμες πληροφορίες. Οι φίλοι τηλεθεατές, οι οποίοι θα ήθελαν να μιλήσουν μαζί σας και να υποβάλουν ερωτήσεις και δεν προλάβαμε, μπορούν να πάρουν στο τηλεφωνικό μας κέντρο και εκεί μπορείτε, φίλες και φίλοι, να πάρετε τα τηλέφωνα του γιατρού, του θεραπευτήριου, στο οποίο μπορείτε να επισκεφτείτε και να ενημερωθείτε για όλα που σας ενδιαφέρουν. Καλό υπόλοιπο, καλό Σαββατοκύριακο σας ευχόμαστε. Εγώ σας ευχαριστώ. Εμείς περνάμε στο επόμενο μας.